Αν πρέπει να κλείσουν ή όχι τα οδοφράγματα, αν πρέπει να κλείσουν προσωρινά ή όχι τα οδοφράγματα. Ουσιαστικά πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κρίση, αν τη χαρακτηρίζετε εσείς κρίση. Να πω πρώτα απ' όλα ότι ναι, είναι μια επιπρόσθετη κρίση, απότοκο της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ακόμη εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Μάλιστα. Δεδομένων αυτών των στοιχείων, η πρόκληση της σύλληψης αστυνομικών οργάνων από τις κατοχικές δυνάμεις είναι απολύτως απαράδεκτη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα αλλά και με δυναμισμό εκ μέρους της δικής μας πλευράς. Υπάρχουν από τη μια τα διπλωματικά μέσα στη διάθεση της κυβέρνησης. Τα οποία έχουν εξαντληθεί, κύριε Για παράδειγμα, πρέπει εντόνως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα και να του τονίσει τη συνεχιζόμενη παρανομία. Από την άλλη, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης πρέπει να καταγγελθεί αυτή η πράξη, η παράνομη πρόκληση προς κάθε έννοια νομιμότητας και διεθνούς δικαίου. Όμως, από την άλλη, δεν νομίζω ότι μπορούν οι ιδιώτες να λαμβάνουν τον νόμο στα χέρια τους και να επιδιώκουν είτε κλείσιμο των οδοφραγμάτων είτε άλλος πώς, με την επιβολή και την παρουσία ομάδων που, κατά την άποψή μου, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτά τα πράγματα. Όμως, θεωρώ ότι η πρόκληση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί και με κάποια αντίπεινα από τη δική μας πλευρά. Κυρίως έπρεπε να επιμείνουμε στην απόλυση τους χωρίς όρους, στην απόδοση του οπλισμού και των ασυρμάτων. Και τίποτα από αυτά δεν έχει επιστραφεί, μάλιστα. Και τίποτε δεν έπρεπε να δεχτούμε να πληρωθεί ως πρόστιμο. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται σοβαρή μελέτη του θέματος και πιθανότατα τα αντίπεινα που ανέφερα προηγουμένως να είναι αναγκαία. Μάλιστα. Αντίπεινα, ναι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να απαγορευτεί στους Τουρκοκύπριους για μία εβδομάδα εκείνοι που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για να εργαστούν ή μη προσέλευσή τους σε ελεύθερες περιοχές. Θα πάρουν τα μηνύματα ουσιαστικά ότι. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριφέρονται με κόσμο ένα είδος αντιπείνων. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον, πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω, ήταν λάθος τελικά που άνοιξαν τα οδοφράγματα. Βλέποντας το γενικότερα με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, με όλα όσα έφεραν ή δεν έφεραν τα οδοφράγματα. Κατά την άποψή μου, ναι. Και τότε άποψη ήταν, τουλάχιστον η δική μου, ήταν να περιμένουμε ακόμη, να οργανωθούμε καλύτερα και να μελετήσουμε την κατάσταση. Δυστυχώς, ο τότε πρόεδρος και το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισαν διαφορετικά. Όμως, με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, αποβλήθηκε εκείνη η πίεση που υπήρχε σε βάρος του Ντεχτάς τότε και ουσιαστικά έφυγε η πίεση και στους Τουρκοκύπριους που είχαν ουσιαστικά επαναστατήσει εναντίον του καθεστώτος Ντεχτάς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε διαχειριστεί διαφορετικά. Όμως τώρα έχουμε άλλα δεδομένα μπροστά μας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα αλλά και με αυστηρότητα έναντι όλων και κυρίως έναντι της κατοχικής δύναμης. Άρα, απαιτούμε και τα όπλα και τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες και τους ασυρμάτους. Όλα πρέπει να επιστραφούν το συντομότερο. Τουλάχιστον όλα αυτά πρέπει να επιστραφούν χωρίς οποιοδήποτε όρους και πιστεύω ότι είναι το ελάχιστο που πρέπει να